Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθα στο σημερινό μας βίντεο, έτσι έναν έκτακτο βίντεο που σας είχα υποσχεθεί, γιατί εδώ θα μιλήσουμε για τα Covert Ops Challenges που μπήκα σήμερα το απόγευμα ώρα 4. Και κάνοντας όλα αυτά τα challenges μπορείτε να κερδίσετε ένα δωρεάν pickaxe και πάρα πολλά experience points. Αλλά προσοχή, και αυτός είναι και ο λόγος που βγάζω γρήγορα το βίντεο, άμα τελειώσει η διορία του πρώτου challenge, δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο αν δεν το έχετε κάνει. Άρα πρέπει να τα συμπληρώσετε όλα γρήγορα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, όσοι είστε καινούργοι, οπωσδήποτε γραφούλες, ένα like στο βίντεο. Και υπενθυμίζω κιόλας, μιας και βλέπετε το item shop, ότι αύριο το πρωί θα έχουμε stream κατά τις 12 για να κάνουμε το μεγάλο μας giveaway για τα 6.000 V-Bucks. Άρα σας θέλω όλους μέσα αύριο το πρωί, σημειώστε το. Και ο τρόπος να μπείτε στο giveaway είναι πανεύκολος. Απλά πρέπει να έχετε support the creator στο shop MT1993 κάτω παύλα 96, όπως σας δείχνω εδώ στα αγγλικά το MT και κάτω παύλα, και να μου αφήσετε το epic name σας στο συγκεκριμένο βίντεο ή το χθεσινό, όποιο γουστάρετε, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και θα τα πούμε αύριο το πρωί στο stream. Καλή τύχη σε όλους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτά τα Covert Ops Challenges του The Origin, τα οποία δίνουν XP και ένα δωρεάν pickaxe όταν τα κάνετε όλα. Καρχάς μας λέει εδώ στα New Quests ότι πρώτον έχουμε τα Covert Ops. Και βλέπετε εδώ Covert Ops Bonus Goals. Άμα κάνετε 4 αποστολές σύνολο, θα πάρετε το Secret Sledge, το Pickaxe. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορείτε να το πάρετε από σήμερα, γιατί βλέπετε από κάτω ότι οι αποστολές όλες θα ανοίξουν σε 8 μέρες περίπου. Και πάμε να δούμε τη σημερινή μας αποστολή, που είναι καταρχάς να κάνετε έναν device uplink σε μία από τις περιοχές που σας δείχνει στο χάρτη. Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι το device uplink, απλά ουσιαστικά πηγαίνετε εκεί που είναι αυτό το σηματάκι του ραντάρ, περνάτε από πάνω και παίρνετε το δεύτερο στάδιο της αποστολής. Και σήμερα το δεύτερο μας στάδιο, αφού κάνετε το device uplink, είναι να κάνετε 10 eliminations στο Zero Build Mode. Δηλαδή θα παίξετε solo duo squad ή τρίος, το οποίο να μην έχει building, και να κάνετε 10 kills. Είναι πανεύκολο. Και κάθε stage κιόλας παίρνετε 30.000 XP. Άρα καταλαβαίνετε, κάθε challenge σύνολο δίνει και 60.000 XP αφού έχει 2 stages. Και αυτήν την αποστολή, το πρώτο ας πούμε από τα 4 challenges, έχετε 3 μέρες και 23 ώρες να το κάνετε. Αλλά αν δεν τα καταφέρετε, δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο. Άρα πηγαίνετε τώρα που βλέπετε το βίντεο να ολοκληρώσετε την πρώτη αποστολή. Οι υπόλοιπες θα ανοίξουν σε λίγες μέρες, αλλά μην ανησυχείτε για να μην χρειαστεί ξεχωριστό βίντεο. Υπάρχουν ήδη οι επόμενες αποστολές, είναι leaked και θα σας εξηγήσω πώς να τις κάνετε. Η επόμενη αποστολή που θα ανοίξει σε περίπου 4 μέρες είναι να κάνετε πάλι established device uplink σε zero build modes, και μετά θα πρέπει να κάνετε collect compromised intel from IO outposts in zero build. Άρα θα πρέπει να βρείτε έναν IO outpost, μια μικρή βάση της Imagine Torter, όπως αυτή που σας δείχνω εδώ, και από εκεί να μαζέψετε έναν intel. Θα σας το εμφανίζει, θα είναι κάτι σαν βαλίτσα φαντάζομαι, που θα έχει υποτίθεται πληροφορίες. Και έτσι θα τελειώσετε το δεύτερο challenge. Το τρίτο challenge που θα ανοίξει στις 28 του Απρίλη είναι πάλι να κάνετε πρώτα establish and device uplink, δηλαδή να βρείτε ένα ραντάρ, και μετά θα πρέπει να κάνετε destroy structures με έναν tank σε zero build mode, δηλαδή να καταστρέψετε χτίρια στο zero build μέσα από ένα tank, και θα θέλει 300 χτίρια. Και το τελευταίο, το τέταρτο challenge που θα ανοίξει στις 30 του Απρίλη, θα είναι να κάνετε πρώτα establish and device uplink, και μετά το δεύτερο να κάνετε plant timed explosives σε έναν IO airship στο command cavern ή στο fortress στα zero build modes. Άρα να βάλετε τη βόμβα σε μία από αυτές τις περιοχές. Και αυτό θα σας δώσει πάλι 30.000 XP, και μαζί, αφού ολοκληρώσατε και τα 4 challenges, το secret sledge
Pickaxe. Απλά το ξανατονίζω, πρέπει κάθε φορά που βγαίνει νέα αποστολή να την κάνετε, γιατί αλλιώς δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο. Άρα ξεκινήστε σήμερα με την πρώτη και μετά να έρχεστε πίσω στο βίντεο να βλέπετε τις επόμενες, τι ακριβώς είναι. Και αυτά, μάγκες μου, είναι τα Covert Ops Challenges. Ελπίζω σας βοήθησα. Πανεύκολες αποστολές, δεν έχει κάτι το δύσκολο. Και παίρνετε έναν ωραίο απλό pickaxe και μαζί πάρα πολλά experience points για να προχωρήσετε τον Battle Pass. Ξαναλέω, μη μου ξεχάσετε αύριο το πρωί κατά τις 12 stream για τον giveaway μας 23 του Απρίλη. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Like, share, subscribe και καλή συνέχεια σε όλους.